το delivery στρέφονται οι επιχειρηματίες στον κλάδο του καφέ. Μάλιστα, αρκετοί είναι και εκείνοι που προχωρούν σε διεύρυνση του ωραρίου προκειμένου να εξυπηρετήσουν το κοινό και να καταφέρουν να διαχειριστούν τον όγκο ζήτησης. Καφέ επενδύουν πλέον στο take-away, καθώς αποτελεί το μοναδικό άσο στο μανίκι τους, προκειμένου να καταφέρουν να βγουν ζωντανοί από τη νέα δοκιμασία. Μάλιστα, αρκετά είναι αυτά τα οποία προχωρούν σε διεύρυνση του ωραρίου όσον αφορά την παροχή του take-away. Το take-away και το delivery αποτελούν μονόδρομο για τις επιχειρήσεις, καθώς είναι ο μοναδικός τρόπος για να καταφέρουν να βγουν ζωντανοί από τη νέα δοκιμασία. Είμαστε προφανώς σε πολύ δύσκολη θέση, όπως όλος ο κόσμος. Δυστυχώς το πλήγμα είναι πολύ μεγάλο για τα μαγαζιά της εστίασης. Εμείς σαν 21 Tribes Coffee House αυτή τη στιγμή λειτουργούμε, δεν κλείσαμε εντελώς, λειτουργούμε σαν take-away και σαν delivery. Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πλέον τον κόσμο μας στο σπίτι του, στο χώρο του, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Αυτή η διεύρυνση του ωραρίου έγινε για να μπορέσεις και εσύ να καλύψεις ίσως τα οικονομικά κενά που μπορεί να δημιουργηθούν λόγω των νέων καταστάσεων. Σίγουρα. Το delivery το είχαμε έως τις 9, πλέον το έχουμε έως τις 10 το βράδυ για τον κόσμο. Πρόκειται για ένα αναπαιτητικό κλάδο. Η πίτα είναι μοιρασμένη, αλλά πρέπει να επιβιώσουμε όλοι μας, αναφέρει το μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, αλλά και επιχειρηματία στον κλάδο της εστίασης, Θοδωρός Μακαρίτης. Δεν είχατε delivery, ήταν μια υπηρεσία την οποία την εντάξατε προσφάτως. Ναι, βάλαμε τον του delivery στο μαγαζί από το καλοκαίρι και αν δούμε ότι γίνεται γενικευμένο lockdown θα αρχίσουμε και εμείς να δραστηριοποιούμαστε σε αυτόν τον χώρο το οποίος είναι υπερπλήρης και τέλος πάντων, ξέρετε, η πίτα είναι συγκεκριμένη και όσο πάει μοιράζεται σε πάρα πολλά μέρη αλλά είναι μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί. Οπότε, τι να πω. Ούτε και εκεί μπορείτε να δείτε κέρδη, εφόσον αναφέρετε ότι είναι ήδη μοιρασμένη η πίτα απέναντι σε έναν ήδη ανταγωνιστικό τομέα. Ακριβώς, είναι πάρα πολλά τα μαγαζιά που κάνουν delivery και θα γίνουν ακόμη περισσότερα, θα διπλασιαστούν, θα τριπλασιαστούν. Θα προσπαθήσουν όλοι να μπουν στον χώρο για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αλλιώς δεν γίνεται. Είναι λύση ανάγκης. Δεν είχαμε καμιά διάθεση να βγούμε στο delivery, αλλά από τη στιγμή που θα είναι κλειστό το μαγαζί. Και δεν βλέπω να τελειώνει σε ένα μήνα αυτό το πανηγύρι που άρχισε. Βλέπω να τραβάει η κατάσταση. Οπότε ίσως ανοίξουμε λίγο τα Χριστούγεννα και μετά μας ξανακλείσουν, δεν ξέρω. Εμείς περιμέναμε ωράριο μέχρι τις 9 η ώρα και ξαφνικά ήρθε κλείσιμο. Αξίζει να αναφερθεί ότι κανονικά θα λειτουργούν ακόμη και στις περιοχές όπου από την Τρίτη τα καταστήματα εστίασης έχουν κατεβάσει ρολά οι υπηρεσίες delivery και take away. Αυτό σημαίνει ότι οι καταστήματα που διαθέτουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους καταναλωτές μόνο για παράδοση κατοίκων και παραλαβή από το κατάστημα. Έχουμε αυτή τη στιγμή γιατί αν θα μπούμε στην γκρίζα περιοχή με γενικευμένο lockdown θα σταματήσει το take away. Όπως θα μάθει στη Θεσσαλονίκη και Σέρες και θα ισχύσει μόνο το delivery από τη στιγμή που δεν θα κυκλοφορεί ο κόσμος. Τώρα υπάρχει ακόμη μια κίνηση λόγω εκτόσεων ελαφριά, μην φανταστείτε, στα μαγαζιά και προσπαθούν και όλοι παλεύουν μήπως βγάλουν κανένα έξοδο. Αρκετά μεγάλο πλήγμα διότι είχαμε τον κόσμο μας, είχαμε το πελατολόγιο μας που καθόταν, έπινε τα κοκτέιλ του το βράδυ, έπινε τους καφέδες του. Πλέον, εντάξει, είναι μια δύσκολη κατάσταση στην οποία και εμείς προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε όσο μπορούμε.